όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των μαθητών και τις μορφές που είχαν πάρει πανελλαδικά και σε κάποια σημεία της χώρας που να συνεχίζουν ακόμα, δηλώσαμε και έχουμε συνεδριάσει και στα ΔΟΣΟΥ και έχουμε βγάλει και ανακοίνωση ότι όταν τα παιδιά μας κινητοποιούνται και απαιτούν καθαρά ασφαλή ανθρώπινα σχολεία, η θέση μας είναι δίπλα τους στον αγώνα. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Τα αιτήματα που είχαν οι μαθητές και συνεχίζουν να έχουν γιατί δεν έχουν ικανοποιηθεί είναι μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη με κατεύθυνση τους 15, προσλήψεις καθηγητών να καλυφθούν όλα τα κενά, γιατί όπως ξέρετε και εδώ στο νομό μας υπάρχουν κενά σήμερα, πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς. Φανταστείτε πόσο περισσότερο αν μειώναμε και τον αριθμό των τάξεων. Επαρκές προσωπικό καθαριότητας, που και εδώ στο νομό υπάρχουν θέματα, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας των Περιφερειών των Δήμων να βρεθούν κατάλληλοι χώροι για σχολεία που υπάρχουν και σοβαρά κτηριακά προβλήματα και να λυθεί το ζήτημα για την πολύ ωρή χρήση μάσκας, αυτό λέγανε οι μαθητές, γιατί κάνουν κάθε 2 ώρες σχεδόν διαλύματα, που δυσκολεύει, με μικρότερες διδακτικές ώρες και επαρκή διαλύματα. Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και καμία σκέψη για κάμερες στις σχολικές αίθουσες, όπως υπήρχε σαν πρόβλεψη. Αυτά ήταν τα αιτήματα των μαθητών και συνεχίζουν να είναι. Και θα συνεχίσουν οι μαθητές και καλούμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να τα διεκδικούν με οποιαδήποτε μορφή. Στεκόμαστε απέναντι στην προσπάθεια και της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της να συκοφαντήσει τον αγώνα των μαθητών. Χρειάστηκε να γίνουν κινητοποιήσεις των μαθητών για να βγουν γονείς και εκπαιδευτικοί να πούν ότι έχουν δίκιο τα παιδιά. Και δεν είναι υπέρ μας, νομίζω, ούτε σαν γονείς, ούτε σαν ενήλικοι άνθρωποι που έχουμε ευθύνες για αυτή την κοινωνία, να μας βάζουν σε εισαγωγικά τα γυαλιά τα μικρά παιδιά. Και καταγγέλνουμε την κυβερνητική προσπάθεια που κάνει της καταστολής σε αυτές τις κινητοποιήσεις των μαθητών, γιατί είναι υποκριτική και εννοείται εκβιάζει τους μαθητές. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω κανένας να νομίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας νοιάστηκε για το χάσιμο των ωρών που έχουν οι μαθητές. Γιατί αν νοιαζόταν γι' αυτό, πέρσι η μισή χρονιά χάθηκε, δεν έχει πάρει μέτρα να αναπληρωθούν. Τα κενά που υπάρχουν τώρα που σας λέω δεν παίρνει μέτρα να αναπληρωθούν, οπότε είναι πολύ υποκριτική αυτή η δικαιολογία ότι εκβιάζει τους μαθητές με τα ηλεκτρονικά μαθήματα γιατί δεν θέλει να χάνονται μαθήματα. Αυτά ήταν τα ζητήματα που συζητήσαμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και στη στήριξη που δίνουμε στον αγώνα των μαθητών και καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να συνεχίσουν τον αγώνα τους με οποιαδήποτε μορφή, αλλά μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Αυτό. Κύριε Γανούση, χθες, όπως όλοι γνωρίζουμε, πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ σημαντική δίκη και δεν είναι άλλη από αυτήν για τα εγκλήματα που είχε κάνει η οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την καταδίκη της συγκεκριμένης οργάνωσης? Χθες, ένα, όπως είδατε, απέραντο λαϊκό ποτάμι έστειλε στον απόπαυτο της ιστορίας την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Εργαζόμενη, σωματεία, νεολαία, όλα αυτά τα χρόνια είχαν βγάλει βέβαια την απόφασή τους και απλώς ήταν η δικαίωση η χθεσινή απόφαση. Απόφαση που άντυξε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, είναι δολοφόνια ακριβώς γιατί είναι ναζιστές. Η απόφαση αυτή επικύρωσε δηλαδή τη λαϊκή ετιμιγορία, δικαίωσε την οικογένεια και του Παύλου Φίσα και του Σαχσάτ Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες και τους συνδικαλιστές τους πάνω στη ζώνη. Αποδείχθηκε ότι με ατράνταχτα στοιχεία ότι είναι εγκληματική οργάνωση για το μίσος της απέναντι στους αγωνιστές εργάτες, τους μετανάστες και τους κατατρεγμένους. Η λαϊκή απέτηση πλέον είναι οι Ναζί πλέον να μπουν στη φυλακή και να εφαρμοστούν τα ανώτερα των ποινών που προβλέπονται. Βέβαια, εμείς λέμε κανένας εφησυχασμός, καμία ανοχή στο ναζιστικό
δηλητήριο. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας, γιατί είναι σίγουρο ότι όσο υπάρχει αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, θα συνεχίσει να υπάρχει ο φασισμός και ο ναζισμός. Επομένως, βάζουμε στο στόχαστρό μας αυτό το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό, που ξεζουμίζει εργάτες, νεολαία, μετανάστες, που αποτελεί τη μήτρα που εποάζει αυτό το αυγό του φιδιού, γιατί πολύ απλά σε αυτό το σύστημα αυτοί που κατέχουν τα κλειδιά της οικονομίας, βιομηχανοί, μεγάλοι λόγοι επιχειρηματίες, εφοπλιστές κτλ., αυτοί είναι που οπλίζουν τα χέρια των φασιστών και ναζιστών. Οπότε εμείς στοχεύουμε εκεί και δεν πρέπει να εφησυχάζει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα και να αγωνίζονται και στη συνέχεια ώστε να απομονωθεί ένα κάθε δείγμα φασισμού που εμφανίζεται. Παρ' όλα αυτά, κυρία Πανούση, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση υπάρχει κόσμος που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει αυτό το χώρο? Προφανώς υπάρχει ένα μερίδιο κόσμου που είτε γιατί δεν ξέρει ακριβώς και ο λαϊκισμός που δημιουργούν αυτές οι ναζιστικές οργανώσεις παρασύρει κάποιο κόμμα, είτε όμως που συνειδητά είναι ναζί. Υπάρχει κόσμο που είναι ναζί γιατί θρέφεται και πληρώνεται από αυτό το σύστημα. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι αυτό το σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί δημιουργεί αυτούς τους θύλακες και δεν θα σταματήσει να υπάρχει όσο θα υπάρχει το καπιταλιστικό σύστημα που έχει σαν επίκεντρό του το κέρδος. Σίγουρα οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματικοί όμοι θα χρησιμοποιούν τέτοια αποβράσματα για να κάνουν τις δουλειές τους. Όταν δεν μπορούν με τον τρόπο τον απλό και τον όπως να επιχειρήσουν να περάσουν κάποια πράγματα, θα χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Αλλάζουν προσωπία όμως, όπως το είδατε και εμείς. Είναι θέμα όμως κέρδους, γιατί εδώ βλέπουμε είναι και θέμα βίας στη μέση. Δεν είναι μόνο αυτό το κέρδος, ότι είναι βία. Η βία προκαλείται από την ιδεολογία τους. Μισούν κάθε μετανάστη, κάθε εργάτη που διεκδικεί και παλεύει ενάντια στο καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό χτυπήσανε μετανάστες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τον ΦΥΣΑ που ήταν αντιφασίστας. Αυτοί ήταν στοχευμένες τα χτυπήματα που κάνουν. Είναι γιατί έχουν μεγάλο μίσος απέναντι σε αυτό. Και αυτό το μίσος τους δημιουργείται από την ιδεολογία τους. Που η ιδεολογία τους στηρίζει το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Απλώς γίνεται με ακραίο τρόπο, με πολύ βίαιο τρόπο όλο αυτό. Κλείνοντας, κυρία Πανούση, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, γιατί γνωρίζουμε ότι μετά τα μέσα του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί μια κινητοποίηση από νοσοκομιακούς του Παναρκαντικού Νοσοκομείου Τριβόλεως, καθώς και από τα κέντρα υγείας. Τι ακριβώς θα κάνει το σωματείο σας, πώς θα συμμετάσχει σε αυτή την κινητοποίηση? Τώρα, σήμερα μας ήρθε αυτή η πρόσκληση. Από ό,τι μας ενημέρωσαν η Ένωση των Γιατρών ΕΣΥ νομού Αρκαδίας, που έκαναν κάποια σύσκεψη με τα συνταξιουργικά σωματεία του νομού Αρκαδίας, αποφάσισαν να καλέσουν όλους τους φορείς του νομού Αρκαδίας, θα καλεστούν δηλαδή οι πάντες από ό,τι μας είπανε, αποφάσισαν να κάνουν κινητοποίηση για τα προβλήματα της υγείας συνολικά της χώρας, αλλά και ειδικά αυτά που υπάρχουν στο νομό Αρκαδίας, στα κέντρα υγείας και στο Παναρκαντικό. Και θα καλεστούν όλοι οι φορείς, όπως καλέστηκε και το σωματείο μας. Εμείς τώρα θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο μας. Είναι σοβαρά τα ζητήματα της υγείας. Προφανώς τα αιτήματα που μπαίνουν για ενίσχυση σε προσωπικό, χρηματοδότηση και τα λοιπά του Παναρκαντικού, των κέντρων υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όλα αυτά έχουν αιτήματα στελέχωση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, επίσης έχουν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ COVID για όλο τον πληθυσμό και τα προβλήματα που υπάρχουν με την πανδημία για να μην προκύψει να έχουμε ένα νοσοκομείο μόνο για μια ασθένεια, τέλος πάντων, άμα υπάρξουν εξάσεις των προσμάτων. Για όλα αυτά θα συζητηθεί στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι συμμετοχή μας σε αυτές τις κινητοποιήσεις και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι και οι φορείς της πόλης μας και του νομού να συμμετάσχουν σε μια τέτοια κινητοποίηση για τη διεκδίκηση δηλαδή της υγείας μας, των δικαιωμάτων μας δηλαδή που έχουμε στην υγεία. Πότε έχει προγραμματιστεί για να το γνωρίζει ο κόσμος?
20 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού.